Την έκθεση με τίτλο «Τα Γιάννενα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο» παρουσιάζει από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 22 Μαρτίου η Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων. Το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης προέρχεται από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και από τη Συλλογή Φωτογραφιών Βαλκανικών Πολέμων του Βίκτορα Μελά, η οποία απόκειται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την πορεία προς το μέτωπο της Ηπείρου, τις σπουδαιότερες μάχες, τους πρωταγωνιστές της νίκης και φυσικά την παράδοση της πόλης. Πολλές από αυτές που έγιναν από φωτογράφους που συνόδευαν τον ελληνικό στρατό στο μέτωπο και κατέγραψαν τον πόλεμο σε όλες του τις φάσεις δημοσιεύτηκαν στον καθημερινό και περιοδικό τύπο της εποχής και αρκετές άλλες σώθηκαν σε επιστολικά δελτάρια. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν το απόγευμα της 5ης 20 Φεβρουαρίου στις 18:30. Είναι φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό που προέρχεται από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο ΜΙΕΤ και από τη Συλλογή Φωτογραφιών από τους Βαλκανικούς Πολέμους του Βίκτορα Θήτα Μελά, η οποία απόκειται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Οι φωτογραφίες της έκθεσης αποτυπώνουν την πορεία προς το μέτωπο της Ηπείρου, τις σπουδαιότερες μάχες, τους πρωταγωνιστές της νίκης και την παράδοση και απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Πολλές από αυτές τις λήψεις που έγιναν από φωτογράφους που συνόδευαν τον ελληνικό στρατό, τον Αριστοτέλη Ρωμαίδη και τον Γερμανό Τζάιτς, τον Φρεντρίκ Μπουασονά και τον Ντανιέλ Μπόμποβι, φωτογραφίες που τυπώθηκαν και έγιναν επιστολικά δελτάρια και κυκλοφόρησαν την εποχή εκείνη. Θέση σπουδαία κατέχει και το αρχείο της Θάλιας Φλωρά Καραβία, η οποία ήταν πάντα μαζί στον Νικηφόρο Στρατό και που ανήκει στη συλλογή της Δημοτικής μας Πινακοθήκης. Το αρχαιακό υλικό της έκθεσης, εφημερίδες, περιοδικά, επιστολές στρατιωτών και επιστολικά δελτάρια της εποχής, αποτυπώνει τον ενθουσιασμό για τον Νικηφόρο πόλεμο και για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων της πόλης μας. Η έκθεση, τα εγγένεια της έκθεσης είναι την 5η 20 Φεβρουαρίου, παραμονή της απελευθέρωσης, της επετείου της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, στις 18:30 το απόγευμα και διαρκεί μέχρι τέλη Μαρτίου. Από εκεί και μετά θα γίνει μία έκθεση, ατομική έκθεση, φιλοξενούμε μία ατομική έκθεση του συλλέκτη Θωμά Παναγιωτίδη που αφορά σε ορολόγια χειρός. Είναι μία ιδιαίτερη συλλογή και θα την φιλοξενήσουμε για ένα μήνα μέχρι τέλος Απριλίου. Μαζί φυσικά τότε και με την μόνιμη έκθεσή μας η οποία θα αναρτηθεί και θα είναι μέχρι τέλος Μαΐου.